Τον μυστήρια αυτό δύο μήνες και αν θεωρεί κανείς κάτι τέτοιο, ας πάει να ανατρέξει στο άρθρο 86 που είναι αυτός ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Δηλαδή, όταν η τακτική δικαιοσύνη πέφτει πάνω στο όνομα ενός υπουργού, υποχρεωτικά θα πρέπει να σταματήσει, να πάει δικογραφία να διαβιβαστεί αμελητή στη Βουλή και η Βουλή να επέχει θέση φυσικού δικαστή και να διερευνήσει εάν υπάρχουν αυτά τα αδικήματα. Εάν αυτά τα αδικήματα, αυτός είναι ο παραλογισμός, γίναν κατά την άσκηση των υπουργικών καθηκόντων, όπου σε αυτή την περίπτωση υπάρχει ασυλία, και αν έχει παραγραφεί αποσβεστική, έχει παρέλθει, συγγνώμη, η αποσβεστική ημερομηνία, η οποία είναι πάρα πολύ σύντομη, είχε μειωθεί ακόμη περισσότερο το 2011, τότε επ' αφορμή της λίστας Λαγκάρτ κλπ. Και εφόσον η Βουλή, όπως είπε και ο κύριος Λάπας, δει ότι δεν είναι πλέον αρμόδια, το ταχύτερο δυνατόν, κατά τη γνώμη μου, να πάει πίσω στην τακτική Διαβάκη, δικαιοσύνη όμως, για να αποδοθεί δικαιοσύνη. Γίνανε δηλώσεις οι οποίες έδωσαν ονόματα στον αέρα. Βγήκαν ονόματα και μάλιστα με συμπερασματικό έτσι, χαρακτήρα. Αυτά τα ονόματα υπήρχαν στη δικογραφία. Δεν υπάρχουν αθώοι ένοχοι σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας πάντα. Αυτό είναι συστατικό στοιχείο του νομικού μας πολιτισμού. Και το ούτε όταν κρεμιέται ένα όνομα σαν Μανταλάκη ή Διαβάκη. Δεν είναι κανείς κατηγορούμενος. Δεν είναι κανείς κατηγορούμενος. Είναι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι. Και αυτό με βάση τα στοιχεία της δικογραφίας. Τα οποία αμφισβητήθηκαν πάρα πολύ και το ξέρετε, κύριε Αβάκη. Η τακτική δικαιοσύνη έχει το λόγο. Από εκεί και πέρα, τι θέλετε να συγκαλυφθεί, ή αυτό το φοβερό που ακούγεται από την αντιπολίτευση ότι πρόκειται περί συσκευωρίας. Δηλαδή, το FBI, όποτε συσταθεί μια επιτροπή, δεν θα βγει αποτέλεσμα. Έτσι λέει ο κόσμος. Να σας απαντήσω, να αλλάξει το πρώτο πράγμα στη συνταγματική αναθεώρηση το άρθρο 86. Δεν το φτιάξαμε εμείς. Είναι ζητούμενο. Δεν το φτιάξαμε εμείς το άρθρο 86. Πραγματικά είναι ένα πρόβλημα. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Μία μόνο κουβέντα για τα εθνικά. Γιατί ο Σουλτάνος έχει βάλει το υπέξ του να λέει ότι τα ίμια είναι τουρκικό έδαφος. Όχι εντάξει, γιατί εμείς απαντάμε αυστηρά. Το είδαμε και το κοινωνικό εκπρόσωπο και το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αλλά δεν υπάρχει εντάξει όταν βλέπεις μια τέτοια επιμονή. Και δεν το είπα για να συμφωνήσω με την Τουρκία, το αντίθετο ακριβώς. Κοιτάξτε, είναι μια πάγια τακτική της τουρκικής διπλωματίας τα τελευταία 30 χρόνια να προσπαθεί να γκριζάρει περιοχές. Είναι μια βαλβίδα εκτόνωσης. Την έκανε δικιά του, λέει. Είναι ξεπεράσει τη θεωρία. Είναι μια βαλβίδα εκτόνωσης στο Αιγαίο και μια εξαγωγή των τεράστιων εσωτερικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Οικονομικό πρόβλημα. Είδατε που έχει πάει η τουρκική λίρα, έτσι, με αύξηση του κόστου ζωής. Ανισόρροπη ανάπτυξη χωρίς κανένα κοινωνική και περιβαλλοντική έτσι, ανταποδοτικότητα. Τρομερό πρόβλημα στα μέτωπα που έχει ανοίξει στη Συρία. Μεταξύ άλλων, κατάλυση του κράτους δικαίου. Έχει τεράστια προβλήματα. Τώρα. Θεωρώ ότι προσπαθεί να δημιουργήσει ένα εθνικιστικό υπέδαφος και εν ώψη των εκλογών που έχει. Εμείς τώρα τι κάνουμε. Κοιτάξτε. Κινητοποίηση της διεθνούς διπλωματίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι βγήκε και η ανακοίνωση από το Ευρωκοινοβούλιο. Και τους θύμωσε ακόμη περισσότερο. Και ήταν και σε πάρα πολύ σκληρό τόνο, άκουσα πριν τον Ευρωβουλευτή μας, τον κύριο Παπαδημούλη. Και τα προβλήματα αυτά τα λύνεις δι' αυτής της οδού. Δεν θα πρέπει και εμείς να ενδώσουμε σε αυτή τη ρητορική. Ευχαριστώ. Και να σας πω και κάτι, ένα λεπτό. Πατριωτισμός δεν είναι τώρα πάω και υψώνω σημαίες ή κάνω τον πατριωτισμό των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Διότι και αυτά τα σκηνικά μας πήγανε πίσω στα ίμια. Τώρα μην μαστιγώσουμε και τους ανθρώπους. Καλά το λέτε ότι αυτό δεν είναι πατριωτισμός, αλλά από την άλλη. Να μην μαστιγωνόμαστε και πρώτοι εμείς. Υπάρχουν διεθνείς συνθήκες. Υπάρχουν διεθνείς συμβάσεις. Εάν δείτε τουρκικούς χάρτες πριν από τη δεκαετία του 60, θα δείτε ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως αμφισβήτηση για αυτές τις 100 βραχονισίδες νησίδες που τώρα έρχονται και αμφισβητούν. Και υπάρχει η συνθήκη της Λοζάνης και η συνθήκη των Παρσίων, με την οποία ενσωματώθηκαν τα Δωδεκάνησα, που είναι απολύτως αμφισβήτηση. Κυρία Βάκη, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.